Τα εγγένεια του εκλογικού του κέντρου πραγματοποίησε το Πασόκ στην Άρτα. Σήμερα επιλέγουμε μια άλλη πορεία. Δεν αλλάζουμε μόνο σελίδα, αλλάζουμε βιβλίο. Ένα βιβλίο καθαρό και εξάστερο, χωρίς τις μουτζούρες της επερχόμενης διακυβέρνησης. Όπως είπε και ο πρόεδρός μας Γεώργιος Παπανδρέου, το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Ή συνεχίζουμε μια πολιτική αδιαφάνειας, περαιτειακής σπατάλης, αδιεξόδου και αποτυχίας που οδηγούν τη χώρα στο τέλος συνεχίζοντας την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, ή επιλέγουμε μια νέα πορεία με μια κυβέρνηση που είναι έτοιμη να νοικοκυρέψει το κράτος, να βάλει τάξη, να δώσει το αίσθημα της δικαιοσύνης και να δώσει στην οικονομία μια άλλη αναπτυξιακή πολιτική. Έτσι λοιπόν, βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που θα προκύψει λαού θέλοντος από τις εκλογές της 4ης Οκτώβρη είναι η ανάταξη της οικονομίας μας με την προστασία του εισοδήματος των χαμηλών μίσθων και των μεσαίων στρωμάτων, η ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και η δημοσιονομική εξυγίανση με το νοικοκύρεμα του κράτους. Η χώρα είναι αναγκαίο να αλλάξει την παραγωγική της βάση και να δημιουργήσει ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Αυτό της πράσινης ανάπτυξης. Η νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση θα δημιουργήσει πράσινες δουλειές με νέες θέσεις εργασίας, νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αξιοποιούντας τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ειδική αναφορά έχει κάνει ο πρόεδρος μας για το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών και τα πρώτα 5 νομοσχέδια που θα ψηφίσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για την ανάταξη της οικονομίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση και έδωσε σαφή απάντηση για τους πόρους που θα χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα του κινήματος. Η ίσπραξη τμήματος των ανίσπρακτων φόρων, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής με τη σωστή λειτουργία των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ αποτελούν κάποιες από τις πηγές χρηματοδότησης της οικονομίας.